Το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας, που ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες με την αφή που έγινε στην αρχαία Ολυμπία, συνεχίστηκε σήμερα στην Κρήτη. Πρωτοσταθμός ήταν το πρωί ο Άγιος Νικόλαος, στη συνέχεια το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο και το βράδυ τα Χανιά όπου θα διανυκτερεύσει. Το ταξίδι στην πόλη του Ηρακλείου ξεκίνησε από το Μινωικό Ανάκτορο στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και στη συνέχεια λαμπαδιδρόμοι την μετέφεραν στην πλατεία Αγίου Τίτου όπου είχε στηθεί ο Ολυμπιακός βωμός και τον άναψε η πρώην πρωταθλήτρια Στίβου Στέλλα Πιλάτου. Στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού μάλιστα είχα συγκεντρωθεί πλήθος σχολείων και μαθητών για την υποδοχή της Ολυμπιακής Φλόγας. Στη λαμπαδιδρομία έλαβαν μέρος συνολικά 11 λαμπαδιδρόμοι. Από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, Γιάννης Ασλανίδης, Αντώνης Παπουτσάκης, Μανώλης Στεφανουδάκης, Σωτήρης Κυρανάκος και Βασίλης Αγαπητός. Από τον Δήμο Ηρακλείου, η Άρτεμις Κουτράκη, Βασίλης Κακουλάκης, Ειρήνη Βασιλείου, Μιχάλης Καλαράκης, Ραφαέλα Δαμιανάκη και Στέλλα Πιλάτου. Η σειρά των 6 λαμπαδιδρόμων του Δήμου Ηρακλείου με τα σημεία μεταλαμπάδευσης και τους συνοδούς ήταν η εξής: Λεωφόρος Δημοκρατίας και Παπανδρέου, Άρτεμις Κουτράκη με συνοδούς Πελαγία Πετράκη και Αγγελική Νικητάκη. Λεωφόρος Δημοκρατίας 47 Βασίλης Κακουλάκης με συνοδούς Γιάννη Αρώνη, Ιωσήφ Λιδάκη και Γιώργο Μαρκατάτο. Λεωφόρος Δημοκρατίας Μνημείο Μάχης Κρήτης Ειρήνη Βασιλείου με συνοδούς Δημήτρη Σταμούλο και Ευαγγελία Αποστολάκη. Άγαλμα Ελευθερίου Βενιζέλου, Μιχάλης Καλαράκης, με συνοδούς Νίκο Σταματάκη και Αθηνά Μανιάδη. Περιφέρεια Κρήτης, η Ραφαέλα Δαμιανάκη, με συνοδούς Ευαγγελία Κουτάντου, Αλεξάνδρα Μπόκα και Μαρίνα Πετούση. Λιοντάρια, η Στέλλα Πιλάτου, με συνοδούς την Εμμανουέλα Πιτσούλη, την Μαριέβα Ντασιονάκη και την Παρασκευή Πρινιωτάκη. Στην πλατεία Αγίου Τίτου έδωσαν το παρόν οι τοπικές αρχές και πλήθος προσκεκλημένων και κόσμου, ενώ ακολούθησε το τελετουργικό με την ανάκρουση του Ολυμπιακού ύμνου και των εθνικών ύμνων της Γαλλίας και της Ελλάδας. Χαιρετισμούς απίφθηναν ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, η εκπρόσωπος Οργανωτικής Επιτροπής Πάρης 2024 και ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Αθανάσιος Βασιλιάδης. Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με την συμμετοχή του Λυκείου Ελληνίδων Παράρτημα Ηρακλείου, ενώ το κοινό είχε πρόσβαση στον χώρο της τελετής και στον Ολυμπιακό Βωμό με την Ολυμπιακή Φλόγα.